Μ' άρεσε η ερμηνεία και η ψηλή νότα, κύριε. Είναι η πιο ολοκληρωμένη αρτίστα που έχω δει στη σκηνή του X-Factor τόσο νωρίς. Η κυρία Γκρεγκάκη μου είπε πως είμαι αρτίστα, ίσως επειδή είμαι διαφορετική όταν είμαι κάτω από τη σκηνή και όταν ανεβαίνω στη σκηνή μεταμορφώνομαι και γίνομαι αυτό που λέει το τραγούδι, προσπαθώ να το ζήσω. Η Μαρία για μένα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του X-Factor 3. Είναι η πιο συνεργάσιμη, η πιο πιστή, η πιο δυνατή. Και στα 16 θεωρώ ότι αυτό είναι, δεν ξέρω, γεννιέσαι με αυτό φαίνεται. Νομίζω με βοήθησε που δεν πέρασα πέρσι, γιατί πιστεύω πως και βελτιώθηκε η φωνή μου και άλλαξα εμφανισιακά και πιστεύω πως πήγαν τα πράγματα προς το καλύτερο. Στα χέρια σου να φύγω. Τίποτα σου θα προφτάνες. Να κληρώνες αμπέστιες στα στήθια σου να μείνω. Αν ήσουν αγάπη θα το ένιωθα. Οι άντρες και τους χάρτους τους αλλάζουν. Αν ήσουν αγάπη δεν θα ράγιζα τα σύνορα που βάζεις με τρομάζουν. Γίνε τώρα γεμνή αγκαλιά. Δώσ' μου όση μου πρέπει και τη ζωή μου έρχεται σε βρίζα. Για να δούμε τι αξίζει Νίκο Μουρατίδη. Σ' ακούμε. Στην αρχή πήγα να τρομάξω λίγο, αλλά κούκλα μου, τι φωνή είναι αυτή. Μαρία μου, είσαι άγγελος. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά, καταπληκτική. Στην αρχή, τονικά δεν ήσουν τι. Λίγο δεν ήμουν καλά, το ακούσατε όμως. Okay. Γιώργο Θεοφάνους. Διάλεξες ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Και τα βγάλες πάρα πολύ καλά πέρα με αυτό. Δεν ήταν από τις καλύτερες σου φωνητικές νύχτες, έτσι σωστά, έτσι, θα τα ακούσεις αυτό στο monitor μετά. Αυτό δεν αλλάζει το πόσο καλή τραγουδίστρια είσαι. Εγώ αυτό... Συγγνώμη. Το διάλεξε η Κατερίνα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, με πολλές χαμηλές, με πάρα πολλά ψηλά, δηλαδή είναι δυο οκτάβες τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που θα ήθελα να ακούσω από σένα είναι το δικό σου το στίγμα. Σε άκουγα. Ανέπνεες όπως την Έλενα, τα πιανίσιμο σου όπως την Έλενα, τα δυνατά σου όπως την Έλενα. Εγώ θέλω να ακούσω τη Μαρία. Φωνή η Μαρία έχει. Θέλω να βάλεις το δικό σου στίγμα, Μαρία μου. Για να έχουμε παρακάτω. Η γνώμη μου. Αυτό έχει, δεν αλλάζει δίκιο, κάτι. Ναι. Φωνάρα είσαι, το ξέρουμε, μην λέμε πάντα τα ίδια. Σου λέω τη γνώμη μου τώρα. Όταν διαλέγεις τέτοια τραγούδια τόσο πολύ χαρακτηρισμένα, πρόσφατες επιτυχίες όπως είναι αυτό, πρέπει να το καπελώσει το τραγούδι. Αυτό δεν κατάφερες για μένα σήμερα. Κοίτα δίκιο. Γιώργο Λεβέντη. Αρχικά συμφωνώ με τον Νίκο. Έλεγα πω θα δούμε τη Μαρία να πέσει σήμερα. Αρχίσαμε τα χαμηλά και αισθανόμουν ότι η φωνή σου είναι πολύ λεπτή για αυτά τα χαμηλά. Και για μένα σου είναι εκτός. Μέχρι τελικά όμως να μπεις και να έχουμε το χτίσμα του τραγουδιού και όλο αυτό το πράγμα να αρχίσει να εκφράζεσαι και να βγάζει αυτή τη φωνή, εκεί μας κέρδισε. Εκεί το πήρες απάνω σου και εκεί είδα τη τραγουδίσα αυτή που ξέρω. Σε ένα βαθμό συμφωνώ με τον Γιώργο. Θέλω να τελικά να καταλάβω κι εγώ.
πού θα είσαι καλύτερα. Την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Το βλέπω και εγώ με τον Αλέξη. Αυτό μας πάρει λίγο χρόνο να το βρούμε αυτό. Και δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να λέμε τα ίδια και τα όμοια. Brother, μη μου συγκρίνει τη Μαρία με τον Αλέξη. Συγκρίνω στην καλλιτεχνική πορεία. Στην καλλιτεχνική πορεία. Μη μου συγκρίνει το πια. Έλα, σε παρακαλώ. Είπαμε καλέ κουβέντε για τον Αλέξη. Μην την προκαλεί την τύχη σου τώρα. Μη μου συγκρίνει τη Μαρία με τον Αλέξη. Άλλο λέω. Να σου πω κάτι, Γιώργο, έχουν πάρα πολλού καλλιτέχνε που να έχουν τεράστια φωνή και να μπορούν να κάνουν καριέρα. Εντάξει. Εντάξει, αυτό λέμε. Εντάξει. Και λες τι, ότι η Μαρία έχει τεράστια φωνή αλλά δεν μπορεί να κάνει καριέρα. Καθόλου. Α. Λέω ότι μέσα στην πορεία της, εγώ πιστεύω στη Μαρία, νομίζω ότι το έχω πει, εκφράσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τρομερή καριέρα. Ναι. Και μέσα αυτά, τη φοβήθηκα στην αρχή, στο χτίσιμο μου βγήκε θέα. Από ό,τι κατάλαβα, λένε τα παιδιά ότι πρέπει να βρουν το δικό του στίγμα. Εντάξει, είναι Κατερίνα. Πιο funky για μένα η Μαρία. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και γι' αυτό και το βάλαμε. Όχι απαραίτητα της Μαρίας. Η Μαρία μου δώσει ξένο να τραγουδήσει, όχι ελληνικό, θα είναι πολύ πιο happy. Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να το παρομοιάσει ή να ταυτοποιήσει αυτή την ερμηνεία με τη Έλενα Παπαρίζου. Δεν βρήκα καμία ομοιότητα. Βρήκα ότι είχε και τελείως δικό της χαρακτήρα. Και τι να κάνουμε, το δικό μου μουσικό αυτή βρήκε ταυτότητα. Ναι, αλλά λέει, αλλά τι να κάνεις. Το μουσικό σου αυτή όμως το δικό σου γράφει, δεν αγοράζει CD. Εμείς αγοράζουμε CD. Λοιπόν, λέει, αγοράζω CD, ποιος το είπε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχει καταντήσει πολύ κουραστικό να είμαστε τόσο τέλειες. Λοιπόν, σε βρήκε τέλεια, Κατερίνα Κακάκη. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα πάντως, πράγματι. Γιατί είναι όντως ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Σου φάνηκε ότι ήταν δύσκολο, το κατάλαβες, αισθάνθηκες ναι, δύσκολα. Ναι. Στην αρχή, έτσι όπως το άκουσα λίγο κάπως, δεν ήταν πολύ καλό. Δεν μου βγήκε αρκετά καλό. Σήμερα ή και στις πρόβες αυτό. Σήμερα. Σήμερα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι εσείς επιλέγετε τους αγαπημένους σας τραγουδιστές κάθε εβδομάδα. Αν η Μαρία λοιπόν σας άρεσε απόψε, ψηφίστε τη θετικά στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μπορείτε πάντα να ψηφίσετε και μέσα από το ίντερνετ. Μαρία, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.